Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Ελικαβητών, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Τον ποιητήν του παντός, ημών οικοσμήσασα την ανθρωπότητα, το τόκο σου άχραντε, ρίσε με των παγίδων του γονείου βελία, στήνσομαι επί πέτραν του Χριστού θελημάτων, αυτόν εκδισοπούσα εκτένωσον εσωμάτωσας. Κατεπλάγησαν λαοί, εν την κηδεία σου ζευνή των Πελάγιων μόναχων, γνωρίσαντε σε ως γενή και συνήθρισαν εν δόξος ενταφιάσαι εκ της Ιερουσαλήμ και περιχώρων αυτής οικούντες Ιερίχο και Ιορδάνη ποταμών και κατασπάσαστε στον έντιμος κίνος με τα λαμπάδων και θρήνων πολλών σε Πελαγία ορώντες θέρμα και ως τα μόνον έκουσαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν οικεία ηγέσαι σε αιώνας των αιώνων αμήνς. Κλείνον Μήτερ Μαριάμ, κλείνον το ούσου ευμένος, και πάκουσον ημών των δεωμένων εκτενός, και ως ικτήρμον μη λύπης του προστατεύειν, τα τέκνα όσος, Υιός και Θεός του παντός, συδέδω και ναγνή, η σωτηρία νημών και τα σπαγίδας λύν του διαβόλου πίστη στενέμιν μετάνοιαν εις εγκαρπάσαν την προσδοκίαν και ελπίδα τη θέμεθα. Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμό σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εσύ διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επί ίσας. Όπως άδικε οθεί σε δηλώσεις και νικήσε ενδοκρίνεστε σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνευλήφθη και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανγάπησα στα άδειλα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπεχιώνα λευκαντήσω με. Ακουτής με αγαλίας και φροσύνη αγαλιάσαν διωστέατε ταπεινωμένα. Απόσεψω το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλειψω. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμήν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησο εν της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην ανταλέλεις απαιμώ. Απόδον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξό μου. Διδάξω ανώμουσα σωδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ ανέδωκα ολοκαυτώματα ούχε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδίας στετριμένη και στεταπεινωμένη. Ο Θεός ούχε ξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σιώ και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσεις επί το θυσιαστήριο του Μόσχου και ελέησον ημάς.
Οσία του Θεού πρέσβη περίμον προθήσα ως πανδεσίαν σήμερον την θείαν μνήμην αυτής, την οικουμένη πάση μυστικός Πελαγία προτρέπεται κατά τρυφή σε άπαντας των εδεσμάτων των αγώνων αυτής. Οσία του Θεού πρέσβη περίμον, ο πόθος ο υπερπάς ανέφεσιν εν ψυχή σου σε μνή, κατοκικός επίρσευσε τον νουν και την φλόγαν του πνεύματος ανάψασε, εφώτισε και τον παθόν την ύλην έφλεξεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, θαλάσσις της αμαρτίας κλείδωνα, υπεφυγούσα σε μνή το γαλινό λιμένι του Χριστού, Πελαγία προσόρμησε διό μετανία σου, επεκληρώσε τον παράδεισον, και νύν και ήγε στους αιώνας των αιώναμιν, γαλήνη τον εν το βίο άχραντε χυμαζωμένων βρωτών, και ασφαλής και άγκυρα στερά και λιμήν και κυβέρνηση αυτή υπάρχει πάντοτε, χειραγωγούσα και διέπουσα. Οσία του Θεού πρέσβευε περί μόνο ανέπτυση ουρανού ή του Χριστού περιστερά πτέρυξη, τη εγκρατεία αυτήν πόνιστε πολύ σαν υψώσασα. Οσία του Θεού πρέσβευε περί μόνο, ηλίος της των παθών σι το δυσόδε του Χριστού είδατη. Απομειχθεί σα σε αυτήν, σε μνή μύρον Πελαγία δείχτη αυτό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ρομφαία το πονηρό θανατηφόρο αληθώ γέγονεν. Η προ Θεών σου σε μνή έμπειρο αγάπη και έφεση, και νυν και έγκη στου αιώνα των αιώναμιν. Ως δρόσο σε οθυνή η εφροσύνη σου αγνή στάζουσα, την των παθών κάμινων των σε ανιμνούντων σβενή η αή. Αγία Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, ως τη μία υπέρδημον Πελαγία της εγκρατείας άνθραξη, ολοκαυτωθεί σε ευωδία γέγονας Χριστό το Θεό ημών, ίσως μην δραμούσα του μύρου αυτού. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, την του σώματος ευπρέπειαν Πελαγία της αμαρτίας ύλην πρώην γενωμένη, όλην μετερίθμισας εις σκάλος ανώθευτον. Ούος ως νυμφίος ηράστη Χριστός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι του Πνεύματος εν σπήρασα, Πελαγία εν τη ψυχή σου χάρη σπινθήρα του λόγου. Του ειν φλόγα μετέωρον ίναψε της πίστεως και την αμαρτία νεχώνευσε, και νυν και ήγη στους αιώνας των αιωναμήν, ράβδος έφης Θεοτόκε, εξής το άνθος των οητών ευλάστης ευθείας ευωδίας πληρώσαν τα σύμπαντα, Χριστός ο Θεός ημών μύρον ον ακένωτον τίμιον. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν. Νάμαση μυστικής πιανθήσα του πνεύματος, εξήνθησα εν τη πίστη αρετών εφορίες και πόνης της ασκήσεως. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, σύ Κύριε το φως, τον εν σκότη κειμένων βρωτών, σύ έλαμψας εν καρδία της οσίας την έγλην της θείας επιγνώσεως. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, η πόνη σου σε μνή Πελαγία, εν δάκρυση σπυρώμενη, εφροσύνης και χαράς αυθονίαν, εν ουρανή συνήθρισαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ήγη στους αιώνας των αιώναμιν, γνώση σου αληθώς, η χάρις αναδέδειχτε πανάχραντε, παραδόξως ενεργούσα δυνάμεις και τέρατα εν πάση τη γη. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, φανίσεις της ανεσπέρου έγλης Χριστού του Θεού, εν την ψυχή Πελαγίας ο του σκότους άρχων, απεσοβήθηκε ο κίστη του πνεύματος χάρις και πίστης αυτού. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, η πάλε παγιδευθήσα του όφεως, παγής αυτό ανεδείχθη την αυτού συνέχουσα δυναστείαν και πατούσα την αυτού πανουργίαν δυνάμει Θεού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την ημφίων των Χριστών και Θεών αγαπήσασα, τες αρετές κοσμηθήσα και πεπικυλμένη πόνης εν θέης, του νυμφώνος του αυτού Πελαγία εξίωσε, και νύν και ήγε στους αιώνας των αιωναμήν, η δίνη σου Θεοδό και την δόξαν την άφραστον, πάλε ο δίνης ανθίος η προφήτε πάντες, αλλά επεσκάτωρη μην όφθη της ποθούσης εκόρη πανάμου. Οσία του Θεού πρέσβευε περιμόν, Πέλαγος θείων κατορθωμάτων όφθης ως αληθώς, όλην του εχθρού βυθίσασα εν αυτό την ισχύν, διό ανέμελπες, ευλογημένος ή εν το ναό της δόξης σου, Κύριε. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, εν τη καμήνο της εγκρατείας σώμα και την ψυχήν, θείος ως χρυσόν εχώνευσας καθαρών, και το πρώτον κάλλον έδειξας, ομβριζόθεν σε μνή η Πελαγία τη άκρα σκήση σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, λουτρώ το θείο εκδυσαμένη όλων σοι αληθώς, ον περπαλαιών ενδύσω των παθών και φθυρωμένων σου άνθρωπων, το νέο ένδοξε ημφιάσω Χριστός ημορφούμενον, και νυν και εκεί στους αιώνας των αιωναμήν, ο εν το θρόνο το πατρικό οχούμενος λόγος Θεού, ξένος επισή, εσκήνωσε και φρικτός Θεοτόκε και ανοίγαγεν ημών το φρίαγμα, εμ' αυτός είναι ανυψώσα στους έσπροσμους. Οσία του Θεού πρέσβη περιμόν, λάμπου συνακτίνες φαϊνέ, των θαυμασίων σου καθά περίλιον, και των βίων σου άπασαν υπεφαίνου συλλαμπρότητα και την αστράψησαν εν σύ της Θείας Πίστεως εκβώσει, πάση τη χτίση, αυγήν Πελαγία σε μνή. Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Άλλη των δεσμών των εις Χριστών πιστός ενδύσασα, προσακολύθησα αυτό και διάσπιστος έμεινα στη ενώση αγάπης αυτού, ο κυρμός της νοητός σας προσβολάς την προπελαγία της καρδίας εκδιώξασα.
Δόξα Πατρί, Υιέ και Υιέ Πνεύμα, τη γνώση της αμένη αληθή εν την καρδία σου, δια του Πνεύματος, σαφώς κατέληψες άπασαν, τι του Δίου ματαιότητα διό κατέπληξες, βρωτούς εν δι' αθρώα σε μνή μεταθέσει και ουρανούς σε προσύνη σε πλήρωσες. Κυρίν και Αίγιε σου ώρα στον αιώνα μην, η γνώση πανάχραντε αγνή. Τα μεγαλεία σου εν ωραία στρατιέ, ανακηρύττου συνάπαντος Πατριάρχη, προφήτη τυραννός, συν Αποστόλης Ιερής και τον Μαρτίνο Χωρή, και οσίων άπαντο πλήθος με αυτόν προσκυνούμεντσε. Οσία του Θεού πρέσβερ ημών, η δίνη επεθύμιζα όντως του εραστού Χριστού τον Γάλλος, διόνε σταυρώθου στον κόσμο και τον ωραίων άνθρωπο σώματο, οσία κατεμάρνο και την του βία ευδελίξα οργή. Οσία του Θεού πρέσβερ ημών, άπαντο του σώματο άχθο, αποθεμένη Πελαγία, δια εγκρατεία και πόνο προ ουρανίου σκηνά, ανέδραμε σε νέε του ποθουμένου ή επαπολάβει κάλου ένδοξα. Δόξα Πατρίκη, ο και γεπνεύματι, νυν του θετημώντα υπόθου πάντα οσία υποπτεύει και του την ετήσιον ταύτην επιτελούντα σου μνήμη πρέσβευε, το ποιητή και κτίσου ή να μετάσχομαι της δόξης αυτού και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνα μην υμνός των τόκων παρθένα και μεγαλύνου στη χάρη σίγα αρφωτισμός της ψυχής μη πάργης όντας και η παράκλησης η ταχυνή βοήθεια και σωτηρία και αντίληψη Κύριε Δεϊθόμεν, αγγελαβούσασαν εν Δεϊσόν και διαφύλεξαν ημάς ο Θεός της Ικάρητης. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι Συ ο Θεός η μόνο τη βλόγητα σου το όνομα και δε δόξος θέση βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αϊ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετανοίας υδρός ότι τον παθόν απας μέσα σαν φλόγα της εαυτής ζωήν ανετέθηκας τον Θεό και σωτήρι σου δια του το κόσμο φυγούσα έμονα σας εν ερήμο θείων αγγέλων ζηλώσασα όνθεν σου το τέλος μεταδόξης μεγάλης Θεόθεν τιμωμένον επεγνώση της πέραση Πελαγία πανένδοξε, πρέσβευε Χριστό τον Θεό, τον πτεσμά τον άφε συντορίσαστε, της εορτάσους υπόθω την Αγία Μνήμη Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Καθελκόμενον λόγια εν το σταυρό, υπανδρών παρανόμων νομής και α, ορώσα η μήτυρ σου την ψυχή είναι τη τρόσχετο και κοπτωμένης πλάχνα εθρήνη κραυγάζουσα και συνοχή καρδίας ευώ ασθενάζουσα. Η μήτη τεκούσι σε ιέ και Θεέ μου πως θέλων υπέμεινας του προσώπου ραπίσματα και εμπτίσματα βεβήλα άδικον τε θάνατον ειν επί ξύλου ύλης προσπληγόμενος όντως ταύτα Πάσχης του σώσε τον άνθρωπο. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε Κυρία ελέησον αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός της Ικάρητης. Κυρία ελέησον Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, το σώμα το σών νηστείες κατατίξασα, αγρύπνης ευχές των κτίστην καθηκέτευες, του λαβήνσον πράξεων την τελείαν μήτερ συγχώρησιν, ειν και έλαβες αληθώς οδόν μετανοίας υποδείξασα. Οδόν μετανοίας υποδείξασα.
όσοι εν δύο αμαρτίες εμολύνθητε, όσο τάλας εγώ ζηλώσομεν την μετάνοια, τον εδυρμόντε με τα δακρύων της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, η αταχή εκ Θεού την συγχώρησην λάβομεν, καθάπερι μακαρία έτη ζώσα, τον ρήπον απέπλυνε της αμαρτίας, και έλαβεν εκ Θεού την τελείαν συγχώρησην, οδόν μετανοίας υποδείξασα. Οδόν μετανοίας υποδείξασα. Τι ογδόη του αυτού μηνός μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, έσχους πληθύσα και λυπούσα των σάλων προς όρμο νίκης ουρανού Πελαγία, ογδοάτη υπάληξε βίου Πέλαγος Πελαγία. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Πελαγία της Παρθένου, τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε Πνεύματος και Λόγον, ερέψω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με Πεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος στα αυτής τα θαύματα. Τους υμνολόγους Θεωτό και ιζώσα και αυθονός πηγή, δίασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον, και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Την ανεξυχνία στον Θείαν Βουλή της έτης Παρθένου σαρκώσεως σου του υψίστου ο προφήτης Αμβακούμ, κατανοών εκραυγάζον δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Έτσι τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου, σίγαρα πυρόγανε Παρθένε, έσχεσε μήτρα των επιπόντων Θεών και θέτω κασάφρον ανίων, πάση τη σύμνεση σε σωτηρία βραβεύοντα. Αν ταύτην και πάντημον τελούνται σε ορτήν οι θεόφρονες της Θεομήτωρος δευθέτας χείρας κροτήσομεν τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες. Ω και λατρέψαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον χτίσαντα αλλά πυρός οπήλην. Αγρίως πατήσαντες γέροντες έψαλαν υπερήμητε. Ο τον Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει. Ενούμεν ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριο. Πέδας ευάγγης εν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσωσάτων, τότε με εντυπωμένος, νηδεν εργούμενος, την οικουμένη να πασαν αγύρι ψάλουσα, τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν τα χερουβήμ και εν δοξωτέρων συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφόρος αιωνόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού ιδού γαραποτουνήν μακαρίους είμαι πάσε γένε την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν
την όντως Θεοτόκον εσέ μεγαλύνομεν. Και επίσε μη μεγαλείο αδυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Φιλεδυνάστες από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, κοινώντας ενέπλησεν αγκάθων και πλουτούντας εξαπέστειλε γενούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαθώρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Λάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άντας γηγενείς κυρθάτων το πνεύματι λαμπακουκουμένος πανηγύρισε το δε αήλων μόν φύσης γεραίρουσα την ιεραν πανηγύρι της Θεόμη Θεός μακαρίζησε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κυρία ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του Σικάριτη. Της Πανεγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σένουσε πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπογραμμός ο Θείος σου μονάσον τον εθίχθη και ακρίβησαν όρθωσης τον δίνος με τον κότον αηδί με Πελαγία των πάθων γάρτων
διώξεις Χριστός εμνή, ασχή τον έκλαμψα σαμιγύρι, με θόν σωτή υπέλαβρον, εορταζόμεν ημί. Χαρμονικός το χαίρεσι του Σεπτού Αρχαγγέλου, οι λυτρωθέντες μάναγνεμ της αρχαίας κατάρας δια του Θείου σου τόπου ευχαριστώς όμεν χαίρε Αδάμνη λυτρωσής χαίρε Βασιλίσης χαίρε Δύης απανήμων βρότιον εθεώθη χαίρε Δύης ετύχωμεν ουρανό Βασιλεία. Απόστολοι εκ περάτων συνάθρισεν δέσεν θάδε και σημανεί το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτη, εις παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαβούμου κερίσε των αιωνίων βασάνων. Σε μεσή τριανέκου προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εντάχει. Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτη και πόλης, ηλίος τάλακτε τρώνε, καθέδρα του Βασιλέως, ακατανόητον βάθος, του γαλουχιστόν δεσπότη. Ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι Αυτός είπε και γεννήθησα, Αυτός ενετήλατο και κτίσισα. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριο εκ τη γης δράκοντες σε πάση άφηση, πυργάλαζα σιών κρίσταλο, πνεύμα καταιγίδωσα ποιούνται το λόγον αυτού.
Τα όρη και πάντα στη γωνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και τα πυρά πτερωτά. Βασιλίστη γης σε πάντες λαοί, άρχοντες σε πάντες κριτέ γης. Νεανίσθη και παρθένη, πρεσβύτερη με τα νεοτέρω, ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γη και ουρανού και υψώση κέρα λαού αυτού, ύμνος πάσης σωσής αυτού, της Υιής Ισραήλ λαών εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενό, οι ένες αυτούν εν εκκλησία ορθείο. Εφραθεί το Ισραήλ, επιτοποιήσαντα αυτό, και η Σιών αγαλιάς επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσα το όνομα αυτού εχωρώ, εντυπάνω και ψαλτηρίω ψαλάτως αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραΐσε σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εδόξει και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτό. Υψώσει του Θεού εν το λάργι αυτό και ροφέ δίστομοι εν τες ευθύν αυτό. Του ποιήσε εκδίσεις εν της έθερς ελευπής εν της λαής. Του θύσε τους βασιλείς αυτό εν παιδες και τους εδόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτο, δόξα αυτή έστε πάση της σωσής αυτού. Εν είτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώμαντι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, επί τη μνήμη προθήμος δεύτε συνέλθομεν. Ουσίας Πελαγίας και λαμπρός ευρανθόμεν, προστάτης γαρ και πρέσβης υπάρχην ημών, τον πιστός προσιών τον αυτή, και των δεινών απαλλάτητες προς Θεόν ηγεσίας αυτής πάντοτε. Είτε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν εψαλτηρίο και κιθάρα, του παραδείσου τα κάλλη θέας αμένει καλός, και δαψιλός τρυφώσας ακυρά του λιμώνας, εξήνθησα στο κόσμο γνώση Θεού, Πελαγία μετέχητε τη διαθέση οσία την ψυχική, παγκαρπία γεωργού σας εμνή. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν με χόρδες και οργάνω, υπέρ ημών του νεκόθου σου την πανένδοξο, και αίτησία μνήμη εκτελούνταν μη πάυση, οσία Πελαγία των λυτρωτήν, ηκετεύουσα Κύριον, του λυτρωτήν εκινδύνων και πειρασμών και πυρός του αιωνίζοντος. Εν είτε αυτόν εκυβάλισε βήχης, εν είτε αυτόν εκυβάλισε αλλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, τες των θαυμάτων ακτήσει πάσα φωτίζεις τη γην, της εν θαλάξιοντας βοήθεις κάθε κάστη, οσία Πελαγία πάπης ψυχών και σαρκός αρρωστήματα, παρά Χριστού δε τη χάρη σκούσα σοφή, εκτελείς έργα θαυμάσια. Πελαγία
Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε καθήν ημέραν ευλογήσασε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίως ο Κύριε τη μέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Λογήτως η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετό και δε δοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς τα θα περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημία γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ιάσε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προσέκαθε φύγον διδαξών με, του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη τη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράπτυνον το ελαιό σου της γήνος κοσίσε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νη και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ακολούθησα στο Χριστό και πράττουσα σε δίδασκες υπέρονα με σαρκός παρέχεται γαρ επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου διό και μετά κέλος συναγάλετε όσοι απελαγία το πνεύμα σου. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η
ειρήνη του Κυρίου δαηθώμεν υπέρ της άνετεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαηθώμεν υπέρ της ειρήνης του σύμπατος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δαηθώμεν υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως τάφης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ ευκρεσίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ πλέον των αντιπαρούντων οσούντων καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ρυστινή μας από πάσας λήψας, οργής την τύνη και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη, της Παναγίας Ακράβου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό. Παρά το μεθά, ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα ελθόν μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα θα τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα θα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εφορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώνταν εν αγαθείς την επιθυμία σου, αναχαινιστήσετε όσα ετού είναι νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση αντικουμένης. Εγνώρισε τα σωζούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και λέει μόνο ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεος, ού κι στέλος οργιστήσετε ουδέι στον αιώνα μηνύ, ού κατά σανομίας ημών επίσε ημί, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδω και νημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς απέχουσε η ανατολή από λυσμόν, εμάκριναν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτό, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι βουζέμε. Άνθρωπος ας υπόρτωσε υπέρ αυτού, ως η άθρος του αγρού, ούτως εξασίσει. Ότι πνεύμα διήρθεν εν αυτό και ούκ υπάρχει και ούκ επιγνώσεται την τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από τους αιώνων και ως του αιώνων επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσιον της φυλάς της διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόδι. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί εσύ ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλογητός η Κύριε. Θες πρεσβείες εις Θεοτόκους σώτερ σώσεν ημάς. Θες πρεσβείες εις Θεοτόκους σώτερ σώσον ημάς. Θες πρεσβείες εις Θεοτόκους σώτερ σώσον ημάς. Θες και
πνεύματι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Λάβει λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας και τα πάντων των Αγίων και γονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή, δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Έλλη ψυχή μου τον Κύριο, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου όσο υπάρχω. Μη πεπιθά το υπαρχόντες επί ους ανθρώπου ή ουκ εσύ σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στη γη αυτού. Εν εκείνη την ημέρα πολλούντες πάντες στη διαλογισμή αυτού. Μακάριο σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού. Η ελπίσα αυτού επί Κύριον το Θεόν αυτού. Το ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Το φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της ποινώση. Κύριος λείπε επιθεμένους, Κύριος σοφή τυπλούς, Κύριος ανορθή καταραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάς του προσιλήτους. Ορφανό και χείρα αναλήψετε και οδόν αμαρτωλών αφανή. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιών, εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς Ιε Θεό, Παναγίθα, Παστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεό, εν Αγίης θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεό, εν Αγίης θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Γέννη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον. Και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρία σαρκωθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν άνθρωποι σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θάνατον πατή σας. Εις όν της Αγίας Τριάδος συλλοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Η ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Η ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμή. Εν τη βασιλεία σου μνήσθη τιμω, Κύριε, όταν έλθε τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστει τη βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορτασίσονται. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεό όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι δε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνη, ότι αυτόν έστει βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστει όταν ονειδήσωση μάστε διώξωση και ύπωση παν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενο ένε και εμού.
χαίρετε και αγαλλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχαια είτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπομένων υπέμεινε τον Κύριο και προσέσχεμη και εισήγουσε της δεήσεώς μου. Εν σύ, Μητέρ, ακριβώς διεσώθη το κατοικόνα, λάβος αγάρτων σταυρών οικολούθησαν στον Χριστό και πράττουσαν εδίδασκες υπέρον αμεσαρμός. Παρέρχεται γάρ, επιμέλησε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό και μετά αγγέλων συναγκάλλεται ως η απελαγία το πνεύμα σου. Σοφία ορθή δέχτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, σώσον ημάς διέτεον, ο εναγής δάμναστος σάλλονταμ σοι αλληλούια. Σώσον ημάς διέτεον, ο εναγής δάμναστος ψάλλονταμ σοι αλληλούια. Μητέρ, ακριβώς διεσωθεί το κατοικόν, λαβούσα χάρτων σταυρών, οικολούθησα στον Χριστόν και πράττουσα εδίδασκες υπέρορα με σαρκός. Παρέχετε γαρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος σαν θανάτου διόν, και μετά αγγέλων συναγάλετε ως η απελαγία το πνεύμα σου. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόχος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψες αυτοίς το πνεύμα το Αγίον, και διαθών την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σομφυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμων. Εις ναόν Ισιδώρον Αγίος πέψομεν, τον Γολγοθάν προσκυνήσε το σπηλαίον μικρού, και δοξάζομαι Χριστόν τον υπεράγαθον, εσταυρωμένον δήμας εκπώντας ταπείνος, επάκουσον ηγετών σου, θέρμον δέησεων σώθερ, και πέμψον πασιθείων ελαιών. Σιδώρον διάδα την Αγιόλεκτον, εγκομιάσομαι πότο λυκαβητού ενδρύμης, και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν, κράζοντες κύου αρίστες και του όρου συγκιστά φωσφόρε του πυλουσίου. Αμφωπίστους ουρανώτεν επευλογείτε και στηρίζετε. Παναγία του βράχου Θεοχαρίτατε, τη συναγία εικόνα λυκαβητού ενδρύμης, Θεότο και Αγίο Ισιδωρήτησο, κατασφαζόμενη πίσως, εκόμεν μυστικός θερέωσον εν την πέτρα, διακλονεί το Υιού σου, τους κλανωμένους ημιδόλους σου. Την Αγία Μορφή σου κατασπαζόμενη εν Ισιδώρον Αγίο Λυκαβητού τον Ναό, Παναγία των Ευχών Θεογεννήτρια, σε δυσοπούμεν ευλαβώς τα σημών ευχασταχής προσάγα και το Υιός σου, πληρούν την πάντων δεήσιος εν αποδεκτό θυμία μας. Μέγας και γονάς ποιμή Θεό,
και τα πρόβατα τα εν ερήμο, τα λογικά τους εσίους επίμανας, καθοδηγήσεις εις μάνδραν ουρανίων και διαθρέψεις αυτούς τραφίδιες πίστεως. Πατερός η Αησίδωρε Θεοδόξαστε, ηχέτε επί Χριστόν υπέρ των δούλων σου. Μέγανε Εύρατο, οικειοτριστήσε τον πρόμακο των εξ Αιγύπτου, ανθρωφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσου δεκείου καθήλες τη δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες, ούτως Άγιε Χριστό τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί το Μέγα Έλεο. Απόστολε Άγιε Ιούδα δε, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό, είναι απτεσμα των άφεσιν, παρασκήτες ηχέσι μου. Έγανε βρετό εν της κινδύνης, σε υπέρμακον οικουμένη, ατλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, ως ουλιαίου καθήλε στην έπαρσιν, εντός τα δύο ταρίνες των έστωραν, ούτως Άγιε, μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσεσθε ημίν το Μέγα Έλεο. Των Χριστιανών ακατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθεται. Μη παρήδεις αμαρτωλών, δε είσαι ο φωνάς, αλλά προφθεσόν ως αγαθή εις την βοήθεια ανήμων των πιστός κραυγαζόντος η τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν η προστατεύουσα η Θεοτό και των τιμώντων σε. Του Κυρίου δεηθώμε ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός ο Άγιος, ο Άγιος ο Θεός, και υπό πάσα Αγίος Ισχύρος, Αγίος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος ο Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχύρος, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ενή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Αλλά
Κύριον τον Θεόν ημών. Πρόσκομεν. Ο Κύριος σε βασίλευσε, ενόργησε στο σαλαΐ. Σοφία. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Αδελφοί, έχομεν την απολύτρωση δια του αίματος του Χριστού, την άφεση του παραπτωμάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, εις ευερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωρίσας ημίν το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού. Ειν προέθετο εν αυτό εις οικονομία του πληρώματος των καιρών, ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό, τα επί της ουρανής και τα επί της γης, εν αυτό, ενώ και κληρώθημεν προνηστέντες, κατά πρόθεση του τα πάντα εν εγκούντος, κατά τη βουλή του θελήματος αυτού, εις το είναι ημάς, εις έφαινο δόξης αυτού, τους προειλπικότας εν το Χριστό, ενώ και εμείς ακούσαντες το λόγο της αληθείας, το Ευαγγελίον της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες, εσφραγίστηθε το πνεύματι της επαγγελίας του Αγίου. Όσε στην αράβων της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωση, εις περιποίησεως, εις έμπαινον της δόξης αυτού. Δια του το κακού ακούσα στην καθή μας πίστη εν το Κύριο Ιησού και την αγάπη την εις πάντας τους Αγίους που πάβουμε ευχαριστώ υπέρ ημών νίαν ημών ποιούμενος επί των προσευχών μου ειν άθεος του Κυρίμων Ιησού Χριστού ο Πατήρ της ζωής της δόξης δοήμην πνεύμα σοφία. Το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσαμεν το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος την ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης και την ίσιν ομοίην ομοίης υπέδες της εν διαγορά καθημένης προσφωνούσιν αλλήλους και λέγουσιν υβλήσαμεν ημίν και ουκ αρχίσαστε εθρηνήσαμε ημίν και ουκ εκλάψατε ελίλητε γάρ Ιωάννης ο Βαπτιστής μήτε άρτων εστίων, μήτε ίνων πίνων και λέγεται δαιμόνιον έχει. Ελίλητεν ο Υιός του ανθρώπου εστίων και πίνων και λέγεται ιδούγαρ άνθρωπος φάγος και εινοπότης φίλος τελωνών και αμαρτωλών και δικαιώθη σοφία από τον τέκνον αυτής. Πάντας εξ όλης της τυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου,
δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάς εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των εντυπολιτάφτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιέρωτων, ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου. Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαντακού ορθοδόξο. Έτι δεόμεθα και υπέρ αναπαύσεως της τυχής της και τιμημένης δούλης του Θεού, ειρήνης της προσκυνητρίας και ανάπαυσον αυτήν, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αιώνια η μνήμη αυτή. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξες την κατεχομένη το Κυρίο, υπηστήπερ το κατεχομένο δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησε, κατηχήσε αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψε αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ικάρητη, κατηχούμενη τας κεφαλάσιμον, το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή στην ημιδοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Ευλόγησον. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Κύριο δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Ah.
διηγούνται δόξαν Θεού, πίστην δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα. Τα αιτήματα των καρδιών ημών και πάσαν την βουλήν ταχαίως πλήρωσον, Κύριε, οδηγών ημάς προς εργασίαν των εντολών σου. Μισθή. Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κύριο. Πέτωμε δε τέτον τιμίον δώρον του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστων σε βλαβίας και φόβος Θεοησιών των εν αυτών Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ληστήν ημάς από πάσας λήψας οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον πάρε του Κυρία τη σώμεθα άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών πάρε του Κυρία τη σώμεθα συγγνώμη και άδος των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών πάρε του Κυρία τη σώμεθα τα καλά και συμφέροντα τες δικές ημών και ειρήνη το κόσμο πάρε του Κυρία τη σώμεθα των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρ' του Κυρία της σώμετα χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώτην ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχύριε. Για των νυχτερμών του μονογένου σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσομεν Κύριε ισχύς μου,
πανταστήρας εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώτε πάντο και αοράτο. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου πειθέντα, ομογούσιο το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, το δημάσιος ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα επνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέτατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό το εκ του Πατρός εφορευόμενο, το σύμπατρι και Υιώσι προσκυνούμενο και συδοξαζόμενο το λαλίσσα διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρό και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν με τα φόβου πρόσχομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντα. Αγίος, 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 Αγίος,
ευλογημένος ο επόμενος, ουρανός, μετά του τον κοίμης των μακαρίων δυνάμων. Ωσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχομένος, Ωσανά, ο εν της υψίστης. Εδώ και εν της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών κλώμενον εις άφεση αμαρτιών. Αμήν. Πιέτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινώμενων. Εις άφεση αμαρτιών. Παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι κατάπεμψον Κύριε το Πνεύμα Σου το Άγιον επί μας και επί τα προκείμενα δώρα τα ο Θεός φυλάσσει.
Ξερετός της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας του Αγίων Προφήτου Προδρόμου τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντας και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και ανέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μία καρδία δοξάζειν και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, του Δούλου του Θεού γέρεση. Αμήν. Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών. Και μετά το πνεύματος σου πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε ελέησον Κύριε υπέρ το πρωτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν όπως αφιλάχθη Δια φύλαξον μάθον Θεός της ημάρων την ημέραν πάσον
τελεί Αναγία ειρηνική και αναμάρτητο. Παρά του Κύριε της όμεθα, άγγελο ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κύριε της όμεθα, τα καλά και συμφέροντα δεσποιχές ημών και ειρήνη στον κόσμο. Παρά του Κύριε της όμεθα, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι. Παρά του Κύριε της όμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσει τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετησάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήρυνη. Και το πνεύμα Ιησούς και παλάσιμον το Κυρίο κλείνει. Και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός σύντο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλλά τους μετέχοντες αγιά, ίσως, πλήρωσαν δέσποτα το άγιο.
28η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Αποετερίδων. Πελαγία η Οσία έζει πρώτερον εις την Αντιόχεια, ήτο δε περηφανής και πλουσία, πολλά ωραία εις το σώμα και υπέρκαλος, εις δε την ψυχήν ρερυπωμένη και βέβυλος, όλος βεβηθισμένη στον βόρβορον της αρκός, και άλλην φροντίδα δεν είχεν ημί μόνο να στολίζει την σάρκα και να αυξάνει την φυσική ωραιότητα με διάφορα χρώματα και στολίδια πολύτιμα δια να ελκύει τους εραστάς και να τους βυσιθίζει στην απώλεια. Πολλοί εδαπανούσαν των βίων των και εκινδύνευον ζωήν και ψυχήν δια την αγάπη της. Είχε δε αύτη δούλους και σκλάβας πολλάς και περιεπάτη εις τα σοδούς Παρισία με φαντασία να νίκαστον, πληρούσα τον αέρα ευωδίας από τους μόσχους και τα αρώματα που έφερεν επάνω της. Ο πατικτήριμον όμως και πολυέλεος Κύριος δεν εμίσησε το σού των άσεμνων πόρνην και βέβυλων, αλλά ως προγνώστης των μελώντων, γινώσκον πόσιν μετάνοιαν έμελε να κατορθώσει εις το ύστερον, εφώτισε τους οφθαλμούς της ψυχής αυτής με τρόπον τιούτων και εγνώρισε εν την αλήθεια. Κατ' εκείνα στα σημέρα συνήθρισεν ο πρόεδρος της Αντιοχίας Αρχιερής δια τεινά υπόθεση. Εν μέσω των άλλων ήτο της επίσκοπος πολύ ενάρτητος, νόνος ονόματι, θαυμάσιος και εισάγγελος εις την πολιτείαν και εις την ηθνία γραφήν πολύ έμπειρος. Τούτων των όσιων παρεκάλεσαν οι Ορθόδοξοι να διδάξει δια την ωφέλειαν των ψυχών. Έκαμεν όθεν διδαχήν θαυμάσιον έξωθεν του ναού του Αγίου Ιουλιανού και πάντα σε εξέπληξε με την σοφίαν των λόγων του, διότι αληθώς εφαίνεται ότι το Πνεύμα το Άγιον τον εφώτιζε και ήλκυε με τη γλυκύτητα των λόγων του των αμαρτωλών προς μετάνοια. Κατ' εκείνη την ώρα διήρχε το εποεκή και η Πελαγία, καθεζωμένοι σάμαξαν εστολισμένοι κατά το σύνηθες και μυρίζουσαν τον πλησίον αέρα από την ευωδία των αρωμάτων και εξίστραπτεν όλοι από λάμψη των πολυτίμων λίθων. Ειδώντες όθεν αυτήν το σού των ανέσχυντων, οι μεν άλλοι αρχιερείς έστρεψαν εις το άλλο μέρος τους οφθαλμούς, δια να μην βλέπουσιν. Ο δε μακάριος νόνος γινώσκον ότι και από τα ενάντια ωφελείται πολλάχιστης και καρπούται, με τον τρόπον εκείνων που παρακινούνται άλλοι προς ειδονήν της αρκός, ετρώθη την ψυχήν αυτός μάλιστα προς ένθεον έρωθε. Και βλέπον την πόρνην όραν πολλήν και στενάξας μέγα έκλαυσεν ικανός, έως σου έβρεξε το ημάτιον ταλανίζον των εαυτών του, ως περναεί το στολισμός της πόρνης εις εκείνου κατάκριση και έλεγεν εις τους παρεστώτας, ουέ και αλίμονον εις ημάς τους αμελείς και αχρίους, διότι έχομεν εντραπόμεν κατά την ώραν της κρίσεως, δι' αυτήν την πόρνην ή της δια να αρέσει στην ητούς ανθρώπους, επιμελείται το σούτον και καλοπίζεται, δια να απολαύσει ολίγιν και πικράν ειδονή. Και εμείς αμελόμενοι άγνωστοι και δεν επιμελούμεθα την ψυχήν, δια να αρέσομεν εις τον αθάνατον και ζώντα Θεόν, αλλά προκρίνομεν τα μάταια και φθαρτά και υβρίζομεν και καταφρονούμεν την αξία μας. Όθεν θέλομεν ζημιωθεί εκείνη την άρρητον και θαυμαστήν ειδονή της αηδίου μακαριότητος και να κατακριθόμεν δια την αμέλειάν μας εις την ατελεύθητον κόλαση. Αυτά και έτερα όμοια ψυχοφελή υποδείγματα λέγον ο ιερός εκείνος Ανίρ, ετελείωσε των λόγων και απελθώνει στο κελίον αυτού, προσήφιεται μόνος εις τον Θεόν όλην την ημέραν εκείνην και έλεγε ούτω με τα δακρύων. Ύψιστε Θεέ πολυέσφυλλε, συγχώρησόν μη το αμελή, ότι μιας ημέρας επιμελία της πόρνης εκείνης υπερβαίνει όλην μου τη σπουδήν πάντων των χρόνων της πολιτείας μου, εις το να στολίζω εγώ την ψυχήν μου εις κατοικίαν σου. Ποιαν λοιπόν πρόφαση να έβρω ενώπιόν σου, ως της γινώσκης των καρδιών τα απόκρυφα, ουέ μη το αθλίο, ότι αναξίωσης έρχομαι εις το ιερόν σου θυσιαστήριον, και δεν καλοπίζομαι κατά το θείον σου θέλημα, αλλά Κύριε μη με κατεκρίνεις εν τη ημέρα της εξετάσεως, διότι πάσης αρετής είμαι έρημος, και ουδεμίαν των εντολών σου ετήρησα. Αυτά και πλοίον έτερα έλεγεν ο Άγιος, τα οποία ήκουσεν ο υποτακτικός του Ηρωδιάκονος Ιάκωβος, ως της έγραψε και των βίων τούτη. Όταν δε έπεσεν ο επίσκοπος να αναπαυθεί, είδεν όρασιν ότι ελειτουργεί κατά την τάξη εις των θείων ναών, μία δε περιστερά δυσόδης και βεβαιωμένη, επέτα πέριξ αυτού και του έδιδε μεγάλη ενόχληση δια τη δυσοδίαν αυτής. Όταν δε έλεγε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, εξήλθε και αυτή και ίστατο έξωθεν, έως ότου επληρώθη η λειτουργία. Αφού δε εξήλθεν όσιος από το Άγιον Βήμα, βλέπει πάλιν την περιστεράν πετωμένην πλησίον αυτού ως το πρώτερον.
Όθεν εκτείνα στην χείραν έλαβεν αυτήν και την ευήθησεν εις τον λυπήρα, εις τον οποίον ευάπτιζε τους ανθρώπους. Εκαθαρίστη δε αύθη ευθύς και εξελθούσα του ύδατος χωρίς μολυσμόν, επέταξεν εις τον αέρα τόσον υψηλά, ώστε δεν εφαίνεται. Τούτο δε όλων ήτο προτύπωσης και προεικόνιζεν ότι σπουδαίον τι έμελε να γίνει την ερχομένη ημέρα. Πρωίας δε γενωμένης εφανέρωσεν εις τον Ιάκωβον την όρασιν και απελθόντες εις τον ναόν με τους άλλους αρχιερείς, του έδωσεν ο Πατριάρχης το Ευαγγέλιον δια την χάριν την οποία είχε του Θείου Πνεύματος να διδάξει το λαόν. Ευρέθη δε και η Πελαγία εις εκείνην την διδαχήν όχι διευλάβιαν, διότι άλλην φοράν δεν επήγεν, αλλά μόνον από νεύσιν και οικονομίαν του ευσπλάχνου Θεού, του θέλοντος πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Ακούσασα η πόρνη της ψυχής την Αθανασίαν, την δικαιοκρισίαν του Θεού και τα αιώνια δικαστήρια, ότου θαύματος κατενήγη η πρώην άσεμνος, έκλαυσε πικρός, εμίσησε τας μισαράς πράξης και επόθησε τον όντος εραστήν και νυμφίον της. Έστειλε λοιπόν υπηρέτας την άς να ακολουθήσουν τον όνον και να μάθουν την κατοικία του. Τούτου δε γενωμένου του απέστειλεν επιστολήν στην οποία έγραφε ταύτα. Εις τον Άγιον Επίσκοπον και Μαθητήν του Χριστού, η μαθήτρια του δαίμονος Πελαγία, το πέλαγος των ανομιών, απονέμει τη δουλική προσκύνηση. Ήκουσα Άγιε του Θεού, ενός χριστιανού ότι ο δεσπότης δεν ήλθε να καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και ότι δεν εμίσησεν, ούτε ευδελίσεται ο πόρνας και ληστάς και τελώνας, αλλά συνανεστράφει και συνομίλει με ταυτόν, ότι σχερουβήμα θεώρητος. Εάν λοιπόν είσαι και εσύ του Θεού του διδασκάλου και δεσπότου δούλος και αθλητής, δείξε αυτό με το έργον και μη με ευδελιχθείς την πόρνη νομογενή σου και ομόδυνον, αλλά αξίωσόν με δέο μέσου να σου εξομολογηθώ τας αμαρτίας μου, δια να σώσω δια σου την ψυχήν μου η άσωτος. Ταύτα αναγνώσα σώσιος νόνος, εδηλίασε και δεν ηθέλησε να συνομιλήσουν οι δύο των, αλλά τη εμίλησε να υπάγει στην εκκλησία όταν είναι και οι άλλοι αρχιερείς να είπει ως ευούλετε. Η δε Πελαγία ακούσασα αρπάζει των καιρών και διώκει τον σώζοντα, τρέχει παρευθύνσει στην εκκλησία, πίπτει κατά γης ως άλλη της πόρνη, καταβρέχουσα τα σπόδας του Κυρίου, με την ροήν των δακρύων της και λέγουσα ταύτα μεγαλοφόνος. Σπλαχνίσου την αμαρτωλόν Πάτερ όσιε, τον σον δεσπότην μιμούμενος, βάπτισόν με και οδήγησόν με προς μετάνοιον, διότι εγώ είμαι της ανομίας το πέλαγος και της απολίας η άβυσος, και του διαβόλου παγής, και θέρατρον ότι εγενόμην αιτία και απήλθον πολύ στην κόλαση. Τώρα δε δια της χάριτος του Θεού μετανοώ, δια της πονηρίας, και ζητώ την μετάνοιαν δια να μην κολαστώ αιωνίως. Ταύτην την ένθεον αλίωσιν της δεξιάς του υψίστου, ειδώντες οι αρχιερείς εθαύμαζον δια τα δάκρυα, τα οποία έχινεν η αείμνηστος, και χαίροντες εις την σωτήριον αυτής, μεταβίας και κατέπισαν και οι γέρθη. Ο δε ιερός νόνος της λέγει τότε, ο νόμος της Εκκλησίας μας ορίζει να μην βαπτίσουμε την απόρνην εάν δεν έχει εγγυητήν, ώστις δεν επιστρέφει πλέον στα πρώτερα αμαρτήματα. Η δε πάλιν έπεσεν εις την γην και έκλαιε πολλό μάλλον λέγουσα. Εις το λαιμόν σου να κρέμονται τα αμαρτήματά μου και να δώσεις λόγον περί τούτου δια την ψυχήν μου την ώραν της κρίσεως. Εάν βραδύνεις και δεν με βαπτίσεις το συντομότερον, να με αναγεννήσεις πνευματικώς και με να με παραστήσεις το καθαρό νυμφίο Χριστό, νύμφιν καθαράν και αμόμητον. Διότι φοβούμε, εάν βραδύνω να λάβω το βάπτισμα, μη με παγιδεύσει πάλιν ο πτερνιστής και με ρίψει πάλιν εις την προτέραν ασέλθεια. Ταύτα ακούσας ο νόνος, εδόξαζε τον Θεόν, βλέποντος αυτήν μετάνοια. Εξομολογήσας λοιπόν αυτήν η ρώτηση και το όνομά της, δε είπε, Πελαγία εκαλούμην εξ αρχής, δε άνθρωποι, θαυμάζονται στο πλήθος και το κάλος των πολιτήμων λίθων και μαργάρων, που εφόρουν με ονομάζον Μαργαρό. Τότε εβάπτισεν αυτήν εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και της έδωκε την πρώτην κλίση ονομάσαστα αυτήν Πελαγίαν, την ανεδείχθη δε μία ενάρετη μοναχή Ρωμάνα ονόματι και τελέσα στην Θείαν Μυσταγωγίαν, την εκκοινώνησεν τα άχρατα μυστήρια. Όθεν όλοι οι Αντιόχεια εφράνθη κοινώς και ετέλεσαν εορτήν πάνδημον διαν τη σωτηρίαν της ψυχής αυτής. Ο δε μισόκαλος διάβολος μη υποφέρον την ήταν και κατεσχήνιν αυτού μετασχηματίζεται εις άνθρωπον ο μισάνθρωπος και φαίνεται εις το μέσον πάντων έχων στα σχήρας αυτού εις την κεφαλήν και εκόπτε το φωνάζον και εγκαλούμενος των ιερών νόνων ότι τον ειδίκησε πολλά και μεγάλα και του παίρνει τις δυνάμεις αυτού. Έπειτα ο ανεβής επλησίασε προς την Πελαγίαν και απεκάλει αυτήν προδότην και άπιστον.
Ιδέ το σημείο του τιμίου σταυρού ποιήσασα, αυτόν εξυφάνισε. Αλλά πάλιν δεν αφήκε την ανέβιαν αυτού, αλλά επήγε τη νύχτα εις τη στρωμνήν αυτής και την εξύπνησε, κολακεύων αυτήν και παρακοινών προς την προτέραν πράξη, υποσχόμενος δε να την αξιώσει μεγάλων τιμών, αν κάμει του λόγου. Ιδέ αναστάσα πάλιν δε δια του σταυρού εξυφάνισεν, εφανέρωσε δε προς τη Ρωμάναν την υπόθεση, η οποία την ενουθέτησε να μην φοβείται ποσός τον πειράζοντα. Ο λίγας ημέρας μετά το βάπτισμα έδωκε πάλιν άλλην πληγήν του εχθρού κερίαν εις την καρδίαν και θανάσιμον. Ήτι πεφωτισμένη εκ του Θείου Πνεύματος εκάλεσε των ευγνωμονέστερων και ευπιθέστερων δούλων της και προστάσει αυτό να απογράψει όλον το πράγμα της χρυσίων, αργύριων, λίθους τιμίους, μαργαρίτας, σκεύης, στολάς και ήτι άλλο πράγμα εξουσίαζε και να της φέρει ταχαίως την απογραφή την οποίαν έδωκεν εις τα σχήρας του επισκόπου λέγουσα. Λάβε ταύτα, Άγιε Δέσποτα, και διαμήρασέ τα ως βούλεσε, διότι σε με φθάνει ο πλούτος του νυμφίου μου και του Δεσπότου Χριστού. Ο δε νόνος προσκαλεσάμενος των επίτροπων και διανομία της Εκκλησίας έδωκεν εις αυτόν όλους εκείνους τους θησαυρούς λέγον: «Ορκίζωσε εις τον Θεόν να μην κρατήσεις από αυτά τίποτε δια την Εκκλησίαν, αλλά να τα διαμοιράσεις εις τους φτωχούς». Και ούτως εκείνος επίησεν. Η δε μακαρία Πελαγία έδωκεν ελευθερία εις τους δούλους και εις τας δούλας της. Και τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Και τα σενουσέτιζε να πλησιάσουν τον δρόμο του Κυρίου. Από την ημέραν δε που ευαπτίστη, η μακαρία δεν έφαγε άρτον ποσός από τον πλούτον αυτής, επειδή το κακό συνηγμένος. Αλλά η Ρωμάνα την εζωοτρόφητας ολίγας εκείνας ημέρας, κατά τας οποίους έμεινε παραυτή και τη νύχτα της Κυριακής, απέβαλε την γυναικεία στολήν και ενεδύθη τρίχινων και ρακώδες χιτώνιων και απήλθεν εις Ιεροσόλυμα χωρίς να ομολογήσει την ως την γνώμη αυτής, ούτε να φανερώσει ποσός των μυστήριων καν του πνευματικού ή της αναδόχου της, η οποία εθρύνει αυτήν, μη γινόσκουσα τι εγίνεται. Ο δε Άγιος Νόνος εγνώρισε εκ θείας δυνάμεως την υπόθεση και παρηγορήσεις αυτήν της είπε να μη λυπείτε, ότι η Πελαγία την αγαθήν μερίδαν της Μαρίας εξέλεξε. Ούτω λοιπόν έμεινε η Πελαγία εις το όρος των ελαιών 3 έτη και κλεισμένη, εις κελίον αγνώριστος, εναδρικό σχήματι αγωνιζομένη και επιτελούσα τη άφθας αρετάς κατά του δαίμονος και παλέσματα, ώστε μόνο ο Θεός τα γινώσκει ο βλέποντα κρίθιο. Ο δε ιερός Ιάκωβος, τον οποίον αναφέραμεν άνωθεν, πόθο και έρωτη θείο κινούμενος όπως η πάγης προσκύνησιν του Παναγίου Τάφου, έλαβεν από τον Άγιον Όνον συγχώρησιν, ως της είπεν αυτό, είπα για εν ειρήνη τέκνον μου. Και αφού προσκυνήσεις τους Αγίους Τόπους, ερώτησον διατινά ευνούχων ονόματι Πελάγιον εν άρετων μοναχών, να λάβεις από αυτόν μεγάλη ωφέλεια, διότι είναι φίλος ακριβώς του Κυρίου μας. Ο δε Ιάκωβος μη βάλλον ποσώσει στο νου του, ότι δια την μακαρίαν Πελαγίαν του έλεγε να πήλθεν εις την οδόν και προσκυνή σας, ηρώτησε δια των Πελάγιων και του είπων ότι εις το όρος του ελαιώνει το. Απελθόν λοιπόν, έκρουσε την θύραν και εξήλθεν η Αγία εν αδρικό σχήματι. Και αυτή μεν τον εγνώρισε, αλλά εκείνος δεν την εγνώρισε. Διότι το κάλος της ήτο με μαραμένον, η οφθαλμή κουφωμένη και όλη η σάρξ αυτής ξηραμένη από την πολύ νεγκράτεια, ώστε εφαίνεται μόνον το δέρμα και τα οστέα της και παρουσίαζε ξένον θέαμα. Ρώτησε λοιπόν αυτόν η Αγία εάν είδε του Επισκόπου Νόνου ο υποτακτικός. Ο δε είπε ναι. Λέγει του η Αγία, όντως, Αποστόλου Θεού είναι εκείνος ο άνθρωπος. Και είπε του να δεηθεί του Θεού να μου συγχωρήσει τις ανομίας μου. Ταύτα υπούσα έκλεισε την θύραν και έψαλε τα σοδάς κατά την τάξη. Ο δε Ιάκωβας διαλύγειν ώραν επήρε μεγάλη ωφέλεια να διδαχθείς μέτρα λόγου, ότι δηλαδή πρέπει να ομιλεί έκαστος εις μοναστρίας ολίγα πολύ και βραχύτατα ρήματα. Αναχωρήσας εκείθεν ο Ιάκωβος, απήλθεν εις άλλα κελία να επισκεφθεί και εταίρους αδελφούς ήτινες όλοι επίνουν πολύ των Πελάγιων. Με το λίγας ημέρας οικούστη εις όλην τη Σκήτην ότι ο ρηθής Πελάγιος απήλθε προς Κύριον εν έτη 28-24. Και συνήχθησαν όχι μόνο από Ιερουσαλήμ, αλλά και από τον Ιορδάνιν και την Ιεριχώ και από όλα τα περίχωρα με μεγάλη αυλάβιαν, δια να ενταφιάσουν το Άγιον Λείψανο. Θέλοντες δε να το χρήσουν μύρο κατά την τάξη, εγνώρισαν ότι ήτο γινή και εκπλαγέντες εδόξασαν τον Κύριον άπαντες, ώστι στην εδυνάμωση να νικήσει τα σπαγίδα του πειρασμού. Ούτως είναι ο βίος της πρώην πόρνης, ταύτα της απεγνωσμένης κατά του εχθρού αγωνίσματα. Αυτήνας μιμηθόμεν και εμείς άπαντες εις το κατοικόνα Θεού, βοργορώσαντες, ασκάμωμεν αποχήν του κακού, καν από τώρα και έμπροσθεν, ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν,
και εμολύναμεν τον ναόν του Κυρίου την σάρκα μας, ας κλάψομεν, ας νηστεύσομεν και ας παιδεύσομεν εδώ πρόσχερα το σώμα, ή να μην κολαστώμεν αιωνίως. Τι αυτή η μέρα η Αγία Ταϊσία, η πρώτερον πόρνη, εν ειρήνη τελειούται. Ταϊσία η οσία παιδιώθεν παρακινηθήσα από την μητέραν της, είχε καταστεί εργαστήριον του διαβόλου. Διδαχθήσα όμως ύστερον από τον όσιον Παφνούτιον, των Σιδόνιον, και πληροφορηθήσαμε τα βεβαιότητος ότι υπάρχει μετάνοια και δίδεται συγχώρηση αμαρτιών παρακυρίου, δια τούτο διέμεινεν όλα τα υπάρχοντά της εις τους φτωχούς, των οποίων η τιμή ήταν 400 λίτρα χρυσίου. Έπειτα κλείσασα τον εαυτόν της εις εν κελίον, εστέναζεν εκ βάθους καρδίας και έλεγεν «Οπλάσας με και ελέησόν μου». Και ούτω με το λόγον αυτόν διήνυσε έτη τρία. Ήτα εξήλθε του κελίου της κατά την προσταγήν του εκεί σε αβά και παρεστώτος και μετά 15 ημέρας ανεπάυσε τον Κυρίο και ο Μέγας Αντώνιος είδε την ψυχήν αυτής με τα πολλών στεφάνων εις την βασιλεία του Κυρίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιγνατίου του Νέου. Ιγνάτιος ο νέος στρατιώτης και μάρτυρης του Χριστού κατήγετο από μίαν χώραν της επαρχίας στην Άβου, εσκίζα αγοράν λεγόμενη. Ο πατήρ του εκαλείτο Γεώργιος και η μήτυρ του Μαρία. Ούτι με τικήσαντε εις Φιλιππούπολην έβαλαν τον Άγιον ονομαζόμενον τότε Ιωάννη να μανθάνει τα ιερά γράμματα. Εκεί επήγαινε σε ένα μοναστήριον όπου εδιδάσκετο την θείαν τέχνη. Είναι της πάση γνωστός ο κατά των Τούρκων αγών και πόλεμος των Σέρβων. Εναντίον τούτων συναγαγόντες οι Τούρκοι στρατεύματα, εινάγκαζον και τον πατέρα του Αγίου να υπάγει θέλοντες να τον προχειρήσω συχυλίαρχον ως άνδρα μεγαλόσωμων και ανδρείων. Αλλά εκείνος αποκριθεί σε αυτούς, αδύνατον είναι να υπάγω εναντίον των ομοπίστων μου χριστιανών, ελονχεύθη την δεξιά πλευρά ως ο δεσπότης και Θεός και εκόπη τότε την κεφαλήν υπό των μισοχρίστων εκείνων αγρίων αγαρινών και τι ουτρόπος απεδείχθη μάρτης της αληθούς ημών πίστεως. Ο μακάριος εκείνος και τρισόλβιος πατήρ του σήμερον παρημών εορταζομένου Αγίου. Εκείνη δε δια να εκπληρώσωση περισσότερων των θυμών και την μανίαν, ήρπασαν την γυναίκα και τας δύο θυγατέρας της και δια πολλών απειλών της τα σετούρκευσαν. Ο δε Ιωάννης ειδών τότε την τιάφτην τη στοιχείαν της μητρός και των αδελφών, μετασχηματιστής εκρύβει εις οικίαν μια σεβασμίας γραίας. Μαθούσα δε η μήτυρ και η αδελφέ την αποκριβήν του Ιωάννου, έστειλαν τους Τούρκους δια να τον πιάσωσε. Και μην γνωρίσατε σε αυτόν μολονότι ο ίδιος της απεκρίθη, ότι διούτος άνθρωπος δεν εφάνει στα αυτά τα μέρη ανεχώρησε. Η δε καλή εκείνη η γραία έστειλε τον Ιωάννη στο Βουκουρέστιον της Ρουμανίας, όπου και γνωριστής μετά του Αγίου Οσιομάρτυρος Ευθυμίου, εφιλιώθη μετ' αυτού, ώστε ήτο μεταξύ αυτών περισσότερων τη της φυσικής αδελφικής σχέσεως και φιλίας. Διατρίβων λοιπόν εκεί εις Βουκουρέστιον και βλέπουν ότι κινδυνεύει να περιπέσει εις εντοπίους παρανομίας και ασωτίας, εσκέφθη να υπάγει στο Άγιον Όρος. Διαβαίνον δε την χώραν Σούρμαν, έβραν εκεί των φίλων του Άγιον Ευθύμιον, ως της προ αυτού είχε αναχωρήσει από το Βουκουρέστιον και εκεί Σούρμαν, καθώς διηγήθημεν εις την βιογραφία του Αγίου Ευθυμίου, ειρνήθη των Χριστών. Ειδό λοιπόν αυτόν εις ταύτα εγκατάσταση ελυπήθη, μεν υπερβαλλόντος δια του φίλου του την δυστυχία, έλαβε δε πρόνοια να αναχωρήσει εκεί θεν τάχιστα. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομε το φως του αληθινού, ανελάβουμε πνεύμα εκ ουράνιον. Έβραμε πίστην αληθίνα, διαίρετο τριάδα προσκυνώντες. Αυτή η γαρή μας έσωσε. Κύριος ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αξίως ευχαριστήσουμε το Κύριο. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών,
ότι και την παρούσα ημέρα κατεξέσω ημάς των υπουρενίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξαν το φόβο σου πάντα σφρονιστισμών, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέρχομεν, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογησόν. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν, τους επισυμπεμπιδώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρκους συνημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός το φώτον. Και συντήρ δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον νυν και ως του Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ει, εξακανθών καθ' απεν Ρόδος ευώδες, τη Εκκλησία Πελαγία εδείχθης, δες εν αρέτης πράξες συνεφραίνουσα ημάς, όθεν και προσήγαγες όσος μην ευωδίας, τόσε θαυμαστός αντί των σων βίων οσία, ον εκ δυσόπη σώζεστε ημάς, πάθων παντίων ψυχής και του σώματος. Τριπλό διαδήματι κατέστρεψε σε Χριστός, ασκήσε ως Άγιε και μαρτυρίου σαφώς, Ιγνάτιε ένταξε, Θείος δε Παρθενίας, είναι τήρησης θέλος, όθεν και ισορός σου των λειψάνων ελάβνη, παθών και νοσήματων, δίνουν πάντα στους μόλοπα. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος ελφεφημάστη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίση μόν δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πληθυσίας Παναχράντου και Παναμό Μαγιές Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού και Χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου Προστασίας των Τιμίων και Ενεπουρανίων δυνάμενων σωμάτων και Σίας των Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεπατώρων Ιακήμ και Άνης της Οσίας Πελαγίας και πάντων των Αγίων και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ημάς δελεήσε και σώσε σ' αγαθόν και μελαγκλώντα και αγιάζοντα ημάς Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών
ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, βοήθειά μας και τα δικά μας όλων μας, τα έτη να είναι πολλά και ευλογημένα. Την Κυριακή, παρόλο που λέει η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα είναι, θα βρέχει αρκετά, όμως ο Τίμιος Σταυρός προς ευλογία πάντοτε θα είναι εδώ την Κυριακή, για προσκύνημα βέβαια. Πολλοί κόσμος που παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει, κανονικά θα είμαστε εδώ και κάθε μέρα το πρωί της Θείας Λειτουργίας. Και βέβαια σκέφτηκα κάτι, δεν ξέρω εάν έτσι ολοκληρώνεται αυτή η σκέψη, απλά την λέω σήμερα, ότι θυμάμαι πέρυσι όλο τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, που οι εκκλησίες ήταν όλες κλειστές με τον κορονοϊό και τα λοιπά. Και βέβαια εμείς κάνουμε τις ακολουθίες εδώ μέσα, για να μην λείψει σε κανέναν άνθρωπο οι ακολουθίες και οι παρακλήσεις και οι βραδινές λειτουργίες και τα λοιπά. Επειδή ο Νοέμβριος μήνας είναι πολύ δύσκολος, είναι νυχτερινός μήνας, και ο Δεκέμβριος και ο Γενάρης και ο Φλεβάρης και η Εκκλησία κατά πάσα πιθανότητα από γέματα θα είναι κλειστή, διότι μετά τις 6 ώρα εδώ είναι πλήρη σκοτάδι και ο Λυκαβητός δεν είναι φωταγωγημένος, αλλά είναι και επικίνδυνος πολλές φορές. Και έτσι λοιπόν το πρωί η εκκλησία μας θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 1 η ώρα. Θα δούμε για το μήνα Νοέμβριο αν μπορούμε έστω μεσημεριανή ώρα, να το πω, ή απογευματινή ώρα, να ανοίξει έστω για 1 ώρα νός. Όμως σκεφτόμουν και το βράδυ πολλές κάποιες λειτουργίες που εσείς θα είστε στα σπίτια σας, κάποιες παρακλήσεις που εσείς θα είστε στα σπίτια σας. Η εκκλησία θα είναι κλειστή βέβαια, αλλά θα μπορείτε να παρακολουθείτε από το σπίτι σας προσευχόμενοι. Το σκέφτηκα και όλο το βράδυ έτσι το περιεργαζόμουν με πολύ προσευχή, να το πω έτσι, ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και αντί και εμείς οι πατέρες εδώ να καθόμαστε οτιδήποτε άλλο, θα είναι πολύ ωραίο να απολαμβάνουμε αυτές τις ακολουθίες ή τις νεκτερινές λειτουργίες, αλλά και εσείς από το σπίτι σας κάτι πρωτοποριακό, μπορώ να πω, πνευματικά πρωτοποριακό για την Εκκλησία μας, για να σας κρατάμε σε όλους εσάς συντροφιά. Αντί, ας πούμε, να βλέπετε ένα έργο ή οτιδήποτε, ή να ακούτε κάποια είδηση που να στενοχωριόσαστε. Έτσι λοιπόν καλύτερα δεν είναι και εσείς και εμείς να ενωνόμαστε και εσείς από τα σπίτια σας και εμείς εδώ από την Εκκλησία, αφού μένουμε εδώ με τον Πατέρα Σταύρο και με οι πατέρες που μένουν εδώ και στη Μονή Πετράκη και τριγύρω σε μοναστήρια. Είμαστε, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, ούτως άλλωστε 8.30 ώρα θα τελειώνουν οι ακολουθίες, 8.30-9 η ώρα. Έτσι λοιπόν σκεφτόμενος αυτό, και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν και την παράκληση και των Αγίων της Εκκλησίας μας και του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Εφραίμ και πολλών άλλων Αγίων, τι πιο ωραίο από το σπίτι τους να έχουν ένα κεράκι, να έχουν ένα θυμίαμα. Όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι και όχι μόνο, αλλά και πέρυσι και από το εξωτερικό, από τον Ελληνισμό του εξωτερικού, αλλά και από την Ελλάδα μας και την Κύπρο μας, πάρα πολλοί κόσμος είχε μόνιμα ένα κεράκι κατά την ώρα των ακολουθιών, όπως μας γράφουν στις ακολουθίες εδώ των Αγίων Ισιδώρων, και αυτοί από το σπίτι τους προσευχόντουσαν και εμείς από την Εκκλησία, και είχαμε ενωθεί, και μάλιστα τα μηνύματα τα οποία σας τα διαβάζαμε ήταν πάρα πολλά, χιλιάδες μηνύματα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο πώς το λένε αυτό, στο email του ναού μας. Αυτές λίγες σκέψεις από τη σημερινή όμορφη Θεία Λειτουργία, μπορώ να πω γαλήνια Θεία Λειτουργία, είναι σαν να κοιμόμαστε σήμερα, ωραία ουράνια, να το πω έτσι, σε ένα όμορφο πνευματικό μαξελάρι, και να απολαμβάνουμε τη Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε βέβαια και τον Άγιον αυτόν ιερέα, ο οποίος ήρθε από τη Νέα Υόρκη και συμπροσευχήθηκε και αυτός μαζί, και κλάψαμε μαζί και συγκινηθήκαμε μαζί. Ξέρετε, το ράσο ενώνει το ράσο, και η Αγία Τράπεζα είναι μία, μόνο μία είναι η Αγία Τράπεζα. Και βέβαια η Θεία Λειτουργία είναι μία και μοναδική. Έτσι λοιπόν είναι πολύ ωραίο να προσευχόμαστε όλοι παρέα μαζί.
με τον ιερέα ο οποίος λειτουργεί, τον κάθε έναν ιερέα και να απολαμβάνουμε τις θείες λειτουργίες. Ευχαριστούμε Άγιοι Ιεροψάλτες και ωραίοι μοναχοί και δόκιμοι μοναχοί που σήμερα μας δώσατε άλλη μια φορά με την αγγελική σας φωνή κάτι τελείως διαφορετικό στη δικιά μου την καρδιά. Ευχαριστώ Πάτερ Παύλο για την αγάπη σας και τα μηνύματά σας και ότι παρακολουθείτε τις εξελίξεις και τις όλες διαδικασίες του ναού. Για μένα είναι πάρα πολύ θαυμαστό, διότι υπάρχουν αυτά τα μπαστούνια στην Εκκλησία μας, όπου είναι οι πατέρες μας, οι μοναχοί μας, οι ιερείς μας, οι ιεροδιάκονοί μας, οι οποίοι κρατούν τον μπαστούνι και κρατούν και μένα όρθιο ανά πάσα ώρα και ανά πάσα στιγμή. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ερχόσαστε εδώ. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας βοηθάτε, μας διδάσκεστε, προσευχόσαστε για εμάς. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ενώνονται κατά την Θεία Λειτουργία με όλους εμάς. Εγώ βέβαια είτε ένας είτε κανένας, όπως ξέρετε, είτε παρακολουθούν, είτε είναι από site, από τηλεόραση, από οτιδήποτε, η Θεία Λειτουργία είναι Θεία Λειτουργία. Και προσιλωνόμαστε στη Θεία Λειτουργία χωρίς να σκεφτόμαστε ότι ούτε υπάρχει μία κάμερα, ούτε υπάρχει κάτι το τελείως διαφορετικό, αλλά ο ιερέας πρέπει να είναι προσευχόμενος πάνω στην Αγία Τράπεζα και να μην δίνει σημασία ούτε δεξιά ούτε αριστερά, για να μπορεί να βλέπει ολοφάνερα τη χάρη του Θεού και να θυσιάζει τον εαυτό του την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αναστεναγμός ωραίος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είπαμε το διευχόν, θα το ξαναπούμε πάλι για να πούμε καλημέρα κύριε Γιώργο μας Καράπελα. Είναι και εδώ και ο κύριος Γιώργος και όλη η γνωστή παρέα η οποία βρίσκεται στο ναό μας, αλλά και όλοι εσείς γνωστοί, άγνωστοι που επισκέφτεστε το ναό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τις προσευχές σας, για ό,τι κάνετε, για ό,τι θα κάνετε, για ό,τι προσφέρετε, για ό,τι θα προσφέρετε, όχι σε μένα, ούτε στους πατέρες, αλλά σε αυτό το ωραίο σπίτι που μας φιλοξενεί και μας διδάσκει κάθε μέρα όλο ένα και περισσότερο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Δημήτριο για την άριστη φιλοξενία του, για την προσευχή του. Με συγχωρείτε. Η οποία με άγγιξε πραγματικά πάρα πολύ, πατέρα μου. Είδα τον Χριστό σταυρωμένο και να θυσιάζεται. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία σας. Είστε ευλογημένοι που έχετε αυτό τον Άγιον άνθρωπο εδώ, να προσέχεστε γι' αυτόν. Παρακολουθώ πάρα πολύ συχνά τις ακολουθίες από την Αμερική και πάντοτε αισθάνομαι την ευλογία του Κυρίου διαμέσου του Πατρός Δημήτριου. Ευχαριστώ, Πάτερ μου, Θεός να σε ευλογεί και να σας δίνει πολλά χρόνια να ανακουφίζει τον κόσμο και να θαυματοποιείται. Ευχαριστώ τον Αγίο Σύνη σας και ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ομογενείς και τους ιερείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισοδοργάβητων, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισοδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λειτουργάβητου, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα.
Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδώρων δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στη σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύει ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφιλητών κατά τον 4ο αιώνα, βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνα» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδας του λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Και ο